Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου του 2013 και όλων τα βλέμματα έχουν στραφεί στις Βρυξέλλες από όπου θα έρθει η απόφαση αν θα προχωρήσει η συνεργασία με την Τρόικα ή όχι. Εδώ στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός σήμερα και σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Παιδείας δεν ανοίξαν τα πανεπιστήμια, το εξάμεινο χάθηκε στις περισσότερες σχολές του Εθνικού Μητσόβου Πολυτεχνείου και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Χάθηκε το εξάμεινο. Οι απεργίες συνεχίζονται και συνεχίζονται, διότι πώς να μην συνεχίζονται, αφού οι διοικητικοί πάλι μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληρώνονται κανονικά, όντας σε απεργία. Θα σου τα κρατήσουν, λέει, στο μέλλον τα χρήματα τα οποία τους δόθηκαν. Αυτά είναι παρανοϊκά, συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν υπάρχουν απεργοί που να πληρώνονται κατά τη διάρκεια της απεργίας τους. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και μόνο στο... κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και την ίδια ώρα ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας, κάνει τι κάνει, πειθαρχική δίωξη εναντίον του Πρίταλη. Πανεπιστημίου Αθηνών, εδώ είναι στα όρια της παράνοιας και του σαρκασμού, δεν μπορεί να το βάλουν διαφορετικά. Ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στο Παρίσι για να δώσει παράσταση θεατρική. Γιατί είναι γνωστός υποκριτής ο κύριος Πρίτανης, ως γνωστόν εμφανίζεται στο θέατρο, είναι υποκριτής. Θεατρικός. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Αρβανιτόπουλος του άσκησε πειθαρχική δίωξη, η οποία ένας θεός ξέρει πότε θα εκδικαστεί. Την ίδια ώρα που τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά και συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Το βέβαιο είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, όλη αυτή τη διελκυνστίδα ανάμεσα στον Αρβανιτόπουλο, τον Πελεγρίνη, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους οποίους λέει θα τους πάρει όλους πίσω ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Οπότε δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε όλο το θέμα. Θα τους πάρει όλους πίσω και θα βρει και να τους δίνει και το 100% των μισθών, του μισθού του. Δεν επιστρέφουν όμως γιατί θέλουν έγγραφες εγγύησεις από τον Υπουργό. Δεν το έχουν προφορικές εγγύησεις, θέλουν έγγραφες. Τώρα μιλάμε για πλήρη παράνοια. Το έχουν καταλάβει κάποιοι στην κυβέρνηση, δεν το έχουν καταλάβει. Τους παίρνει όλους. Αυτούς που θα τους βάλει σε διαθεσιμότητα, τους βάζει δίθεση κινητικότητα, θα τους δίνει το 100% του μισθού τους και θα τους ξαναπροσλάβει στο πανεπιστήμιο. Αυτό τους είπε ο κ. Αρβανιτόπουλος. Αλλά δεν το δέχονται ούτε αυτό καν και θέλουν έγγραφες εγγύησεις. Δηλαδή έγινε όλο αυτό το νούμερο για τρεις μήνες που έχει γίνει στο πανεπιστήμιο, χάθηκε το εξάμεινο, έγινε ο χαμός χωρίς λόγο. Χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Για να παίζουν το θέατρο ο Αρβανιτόπουλος και ο Πελεγρίνης. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με τον ΕΟΠΗ, που και εκεί συνεχίζεται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ενώ βέβαια το μείζον θέμα παραμένει τι θα γίνει με τους φόρους και τα μεγάλα ανοίγματα που έχει η ελληνική οικονομία. Όταν σε μια περίοδο που είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό με το κοριτσάκι αυτό των 13 ετών που έχασε τη ζωή του από ένα μαγκάλι, είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε περιόδους πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες σε αυτόν τον τόπο. Θα δούμε τι θα βγει. Να καλησπέρισω τους καλεσμένους μας που είναι ο κύριος Άνος Τζίμερος, πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Καλησπέρα κύριε Τζίμερε. Είναι ο κύριος Μιχάλης Ταμήλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Ταμήλα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ο κύριος Νίκος Σερμαλένιος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σερμαλένιο. Καλησπέρα. Και είναι ο κύριος Γιάννης Κανελάκης, συνάδελφος δημοσιογράφος και καλός φίλος. Καλησπέρα Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Τζίμερε, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, γιατί εσείς έχετε γράψει κατ' επανάληψη εναντίον του Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών του κυρίου Πελεγρίνη, του οποίου βέβαια όμως πρέπει να πω ότι σήμερα τον διώκησε με πειθαρχική δίωξη ο κύριος Αρβανιτόπουλος που του άσκησε πειθαρχική δίωξη, αλλά η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ είχαν τον προηγούμενο Ιούνιο παρατείνει τη θητεία και του κυρίου Πελεγρίνη και των άλλων Πριτάνεων. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέραν τι θα αντιμετωπίσουν όταν έχουν μπροστά τους τον κύριο Πελεγρίνη, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι απρόβλεπτος. Ενδεχομένως δεν ήξεραν ότι θα έφτανε μέχρι σε αυτό το σημείο ανευθυνότητας και γελιότητας, κατά την άποψή μου. Όμως μου κάνει εντύπωση το ότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος τον παραπέμπει τώρα, όταν ξεπέρασε κάθε όριο, παίζοντας το έργο του Ευγενίου Σπαθάρη, ο Καραγκιόζης Πρίτανης, το οποίο ανακαλύφθηκε προσφάτως εν παρεσίης. Γιατί τώρα τον παρέπεμψε, δηλαδή πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα, πριν 1,5 μήνα, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήταν ένας Πρίτανης ο οποίος έκανε τη δουλειά του, ας πούμε, να το πω έτσι απλά. Ίσως θα έπρεπε να παραπευθεί και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, εάν υπήρχε ανάλογος θεσμός. Εγώ ομολογώ πάντως δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Αφού με αυτά που λέει ο κύριος Αρβανιτόπουλος, δεν είναι έτσι, κύριε Ταμήλε, δεν τα παίρνει όλα πίσω. Ο ίδιος αίσθηση της ανικανότητας, ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να κρίνει αν ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι ένας πετυχημένος υπουργός. Μπορεί να κρίνει και νομίζω ο κύριος Αρβανιτόπουλος έπρεπε να είναι σπίτι του πριν τον Πρίτανη. Έτσι.
Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω μια εγγενή δυσκολία και του κ. Αρβανιτόπουλου και όλων των υπουργών. Έχουν πάρει εντολή να διώξουν όσους μέχρι προχθές διόριζαν. Και ανάλογα με το πόσο δόντι έχει ο καθένας, φεύγει ή δεν φεύγει. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μείναν αυτοί που μείναν, γιατί είχαν, ας πούμε, ένα τοπικό δόντι και εν πάση περιπτώσει δεν είχαν διοριστεί τόσο πολύ ώστε να είναι κραυγαλαίος αριθμός ή τόσοι συγγενείς. Στην Αθήνα διορίστηκαν, άρα είχαμε ένα πρόβλημα με δύο πλευρές. Το ένα ήταν ότι το πελατειακό σύστημα έδωσε ρέστα, διότι είδαμε πόσοι είχαν τα ίδια ονόματα, πόσοι μπήκαν χωρίς διαγωνισμό, μόνο ένας είχε δώσει εξετάσεις. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί ήταν τα αγαπημένα παιδιά του συστήματος. Δηλαδή ήταν παιδιά καθηγητών, παιδιά βουλευτών, παιδιά υπουργών. Και είπαν μεταξύ τους ότι μας παίρνει να κάνουμε μια κόντρα και να οδηγήσουμε την κρίση στα άκρα. Μας παίρνει. Θα υποχωρήσει ο υπουργός. Θα υποχωρήσει ο υπουργός. Πώς λοιπόν να μην υποχωρήσει ο υπουργός όταν θα πέφτουν, όπως ξέρω, όπως φαντάζομαι δηλαδή, χιλιάδες τηλέφωνα. Μην βγάλει αυτόν από τη διαθεσιμότητα, βάλει αυτόν, βγάλει τον ένα, βάλει τον άλλον. Τελικά, όταν όλοι έχουν δόντι, όταν όλοι είναι βίσματα, ποιος θα φύγει πρώτος. Να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για να δείτε με ποιον τρόπο κρίνουν ποιοι θα απολυθούν και ποιοι δεν θα απολυθούν. Είναι άγνωστη, αλλά έτυχε να την μάθω επειδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σχετικά και με ενημέρωσε. Δεν γίνεται με κάποιο τρόπο διαφανή. Θα σας πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται μόνο με τεμπώνυμα, γίνονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, στα μουσεία υπήρχαν φύλακες οι οποίοι μπαίναν με τον γνωστό τρόπο, ο γνωστός του γνωστού, που ήταν οι περισσότεροι απόφοιτοι δημοτικού και τα αγγλικά τους ήταν στο επίπεδο του αρχηγού του συνασπισμού. Κάποια στιγμή είπαν ότι δεν μπορούν να, δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε. Σύγκριση που έκανε και αγαπητά κύριε. Εντάξει, μπορεί να μην λέγανε yes I does και να το μάθανε ότι δεν λέγανε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να μιλάει αγγλικά. Το θέμα είναι να προσφέρει στον τόπο του. Έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω λοιπόν. Κάποια στιγμή πριν από 3 χρόνια είπαν ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν γνώσεις, να μπορούν να στέκονται, να μπορούν να ξεναγούν κιόλας, δεν είναι να δίνουν εισιτήρια μόνο. Άρα χρειαζόμαστε ανθρώπους πτυχιούχους που να ξέρουν και μερικές γλώσσες. Έγινε ο διαγωνισμός το 2009, προσέλευαν 194 άτομα, τους κράτησαν γύρω στον 1,5 χρόνο μέχρι να τους προσλάβουν κανονικά, δηλαδή αυτόν τον 1,5 χρόνο είχαν προσληφθεί θεωρητικά, αλλά μισθό δεν έπαιρναν. Και τώρα βγάζουν σε διαθεσιμότητα με τα εξής κριτήρια. Οι παλιοί λέει ότι παίρνουν μπόνους 31,5 μόρια. Και λες, ρε αδερφέ, πόσο ακρίβεια, ας πούμε, να υπολογίσουν τα 31,5 μόρια. Γιατί 31, και όχι, γιατί 31,5 και όχι 31. Για ποιο λόγο? Διότι οι νέοι, ο καλύτερος, τα καλύτερα προσόντα των νέων, αθροίζουν 31 μόρια. Άρα πώς θα πετάξουν τους καινούριους που μπήκαν με ΑΣΕΠ και θα κρατήσουν τους παλιούς που ήταν τα δικά μας παιδιά, βάζοντας ότι οι παλιοί ξεκινάνε από το 31,5. Άρα είναι χαμένοι νέοι από χέρι. Ακριβώς. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν διώχνουν όσους διώχνουν. Άρα έχουν δίκιο και αυτοί που ξεσηκώνονται για τα λάθος κριτήρια. Έχουν δίκιο, διότι ουδέποτε η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα απλό αξιολογικό σύστημα, ένα οποιοδήποτε, αδερφέ, οποιοδήποτε, το οποίο να μην μπάζει. Και ο τρόπος που γίνονται. Επειδή λέτε ότι όλοι είναι μέσα. Η κινητικότητα, λάθος, συγγνώμη. Ο ΑΣΕΠ λειτουργεί. Και η αντίδραση, η συνολική, κατά μέρος σωστή, αλλά λάθος με το τρόπο που γίνεται. Και η αντίδραση του πρίτανη λάθος και η αντίδραση του υπουργού λάθος. Ποιος θα κάνει σωστά κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο? Εγώ πιστεύω ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση. Ο υπουργός προφανώς δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις για αυτή την κατάσταση, έκανε βήματα πίσω, όμως η αδιαλαξία δεν είναι. Όταν έχουν πάρει υπόσχεση ότι θα πάνε αλλού. Από την άλλη πλευρά, όπως κύριε Ταμίλα. Κύριε Ταμίλα, αν ήσασταν στη θέση κάποιου διοικητικού υπαλλήλου, τα ίδια θα κάνατε. Ναι, αλλά μου πει ότι πήγαινε στο ΤΕΙ, Γάλλο, τι πρόβλημα έχεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Θα φύγεις από το Ιγάλλο και θα πας στο Ιγάλλο. Όταν κινδυνεύεις να χάσεις τη δουλειά σου, έγινε σε θηρίο αντίθετο. Στη Θεσσαλία σας είπα τι έγινε. Με βάση την ποσόστοση δηλαδή, που τον αποχωρούν, ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών, των υπαλλήλων, είπαν ότι θα φύγουν 35 από το Πανεπιστήμιο που είχε 305 και θα πάνε στο ΤΕΙ που είχε 150, άλλοι 35. Αλλά με τους απέλειο, δεν τους πήγαινε χαμηλά. Θυμάστε όταν κάνανε απεργία,
όταν ήταν να μεταστεγαστεί μια υπηρεσία για κάνα παιδιά, έχετε μεταστέγαση. Τι μεταστέγαση. Παράδειγμα. Δεν το θυμάστε αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, όταν έχουν πάρει τέτοιο θάρρος και λένε δεν αλλάζω το γραφείο μου, δεν πάω ένα τετράγωνο πιο εκεί, καλά, γιατί δίπλα είναι το Honda Center, ας πούμε, και ψωνίζω. Γιατί το γιατί να μην αντιδράσουν εδώ, που έχουν και ένα δίκιο. Ανέχετε... Η πολιτική με, και η πολιτική μου ομικολογιώτα για μα δεν τους ανέχονται. Η πολιτική που ασκείται από τους εκλογές του Υπουργού. Αυτοί τους διόρισαν. Δεν τους ανέχονται κιόλας. Αυτοί τους διόρισαν. Μας είναι, είναι τα δικά τους, είναι η κομματική στρατή. Ζητάμε δηλαδή από τον στρατηγό να πυροβολήσει τους φαντάρους του. Δεν γίνεται. Κύριε Ταμίλο, όμως εδώ μάθαμε και κάτι άλλο το οποίο είναι φοβερό. Ότι έχουν πληρωθεί οι διοικητικοί πάλι που απεργούν, έχουν πληρωθεί μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο. Ναι. Γιατί λέει το τώρα, άκουσα, λέει, θα πάρω πίσω, λέει, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα πάρω στο μέλλον. Το άκουσα, η δικαιολογία ήταν ότι οι υπάλληλοι του λογιστήριου, επειδή δεν είχαν, λέει, τις καταστάσεις τις νέες των απεργών, διότι απεργούσαν όλοι οι διοικητικοί, έβαζαν τους μισθούς με βάση τον Αύγουστο. Οπότε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ο θεσμός, το ότι τα χρήματα φεύγουν από την περιφέρεια, πάνε στην Αθήνα, η Αθήνα αποφασίζει ποια θα γυρίσουν πίσω. Γι' αυτό, και λοιπόν, αυτή η διαδρομή αυτό, είναι μια διαδρομή διπλής ερεμούλας. Τρώει και η Αθήνα, τρώει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν μένανε εκεί τα χρήματα και τα έλεγχε. Πρέπει τα φορολογικά έσοδα να πηγαίνουν απευθείας με κριτήρια γεωγραφικά. Όχι να μην πηγαίνουν, να μένουν εκεί με κριτήρια κοινωνικά, να πηγαίνουν στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Ανταποδοτικότητας. Δηλαδή εκεί να μένουν τα χρήματα και ο κόσμος να ξέρει. Πλήρωσε αυτά και πήρε αυτό. Πάμε να πάμε στις διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Γιατί πριν από λίγο τελείωσε και η σύσκεψη που γινόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, κυβερνητική σύσκεψη που είναι ο συστηματικός κακοπληρωτής. Πώς θα κάνουν αυτή τη διάκριση. Λίγο με δυσκολεύει αυτό να το καταλάβω πρακτικά πώς θα γίνει. Μήπως έχετε εσείς κάποια άποψη, κύριε Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι η επαφή με το μέλι μας. Η επαφή δηλαδή με το κρατικό ταμείο όσο έχει ακόμα, όσο αντέχουν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν. Έχουμε δει ότι η θητεία του κύριου Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που περιμέναμε, ας πούμε, να εφαρμόσει όλα αυτά τα ωραία που έλεγε στον ΙΟΒΕ, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Είναι χαρακτηριστική πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος αλλάζει χαρακτήρες, ένας χαμελέοντας της πολιτικής και της οικονομικής, απλά και μόνο για να βρεθεί σε μια θέση. Δεν είναι τυχαίο και στο παρελθόν η πορεία του ήταν και αυτή κρατικιστική. Αυτός που βάλεται αυτή τη στιγμή είναι κυρίως ο μεσαίος και ο χαμηλών εισοδημάτων Έλληνας, ο οποίος, επειδή ξέρουμε ότι οι Έλληνες είχαν μία, τέλος πάντων, τάση να έχουν το δικό τους κεραμίδι, και δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι ο Έλληνας αισθάνεται απροστάτευτος από το κράτος, και όταν αισθάνεσαι απροστάτευτος από το ευρύτερο σύνολο, έχεις μια διάθεση, ας πούμε, είναι μια ψυχολογική ανάγκη να αισθανθείς ότι έχεις ένα χώρο δικό σου. Είχαν λοιπόν το δικό τους σπίτι και αναγκάζονται τώρα, έχοντας χάσει τη δουλειά τους, είτε είναι απολυμμένοι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι η άλλη μεγάλη τραγωδία, ελεύθεροι επαγγελματίες. Που θεωρούνται ότι είναι επαγγελματίες, πρέπει να πληρώνουν εισφορές. Αυτοί είναι που πλήττονται περισσότερο μετά τους ανέργους, αυτοί πλήττονται περισσότερο από όλους. Νομίζω ότι πλήττονται χειρότερα. Λοιπόν, για το θέμα των πληστηριασμών, κύριε Τσίπρα. Χάσαν λοιπόν αυτοί τα πάντα και πρέπει να πληρώνουν τώρα, επειδή κάποια στιγμή έφτιαξε ένα σπίτι. Το θέμα των πληστηριασμών είναι σαν να συζητάμε. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι στη διαπραγμάτευση του Τρόικα. Για μένα δεν είναι καθόλου αγκάθι, είναι απόδειξη ότι η Τρόικα ελληνοποιήθηκε. Είναι κακής ποιότητας δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι κουβεντιάζουν για τις ταπετσαρίες των καθισμάτων σε ένα αυτοκίνητο που είναι χαλασμένη μηχανή γενικώς. Οι πληστηριασμοί καλώς πάγωσαν, όταν πάγωσαν, αλλά πάγωσαν για να πάρει μπρος η οικονομία. Η οικονομία δεν παίρνει μπρος όταν είναι τόσα εμπόδια που εμποδίζουν οποιονδήποτε Έλληνα να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά. Επομένως, είτε ξεπαγώσουν, είτε συνεχίσουν να είναι παγωμένοι, κάποια στιγμή τα σπίτια τους θα τα χάσουν όλοι οι Έλληνες. Και αυτοί που θα τα χάσουν μέσω των πληστηριασμών, και αυτοί οι οποίοι τα έχουν ξεπληρώσει, αλλά δεν μπορούν να πληρώνουν το φόρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να κοιτάμε με ποιο τρόπο θα πάρει μπρος η οικονομία, και η δημιουργία ξανά έχει πει ένα σωρό προτάσεις, μία από αυτές, ας πούμε, είναι το να απελευθερωθεί η μικρή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, κάποιος όταν θέλει να ξεκινήσει μια δουλειά, να μην πρέπει ούτε να γραφτεί στον ΟΑΕ, ούτε να γραφτεί στο επιμελητήριο, ούτε να πληρώνει φόρο. Να έχει απλώς ένα μητρό, ώστε να κάνει μια δουλειά και μέχρι ένα επίπεδο τζίρου να μην φορολογείται. Αν θέλει κάποιος να δουλέψει από το σπίτι του, να μπορεί. Αν θέλει η μάνα μου, ας πούμε, να πλέχει πουλόβερ και να τα πουλάει, να μπορεί να το κάνει νόμιμα. Αν θέλει κάποιος να σκαλίζει ξύλα και να τα πουλάει, να φτιάχνει κοσμήματα ή να φτιάχνει βιτρό ή να κάνει οτιδήποτε ή να δουλεύει μέσα από το διαδίκτυο,
να μπορεί να το ξεκινήσει αυτό χωρίς να έρχεται το ΣΔΟΕ ή να έρχεται η εφορία ή η πολεοδομία να του λέει πού είναι ο χώρος εργασίας. Αν στην Ελλάδα, ας πούμε, ζούσε ο Jobs και ο Bill Gates, ποτέ δεν θα είχαμε Apple και Microsoft. Διότι θα πηγαίναν στον καράζ του σπιτιού και θα ερχόταν η πολεοδομία και θα έλεγε αλλαγή χρήσης. Τον καράζ απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικό χώρο. Θα ερχόταν το ΙΚΑ και θα έλεγε ο Jobs με τον Βόσνιακ τι σχέση έχουν. Είναι συνεταίροι ή μήπως υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία. Και φυσικά δεν θα υπήρχε τράπεζα να του χρηματοδοτήσει. Μα φυσικά δεν θα μπορούσαν να κουβαλήσουν τα υλικά διότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν Δέλτα Χ και όχι το αυτοκίνητο του πατέρα του. Αυτά λοιπόν τα γελία που εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Στην Ελλάδα δεν τα έχει δει ούτε η κυβέρνηση ούτε η Τρόικα. Κοιτάνε τα νούμερα. Μα τα νούμερα θα οδηγήσουν οπωσδήποτε σε κατάρρευση. Κύριε Ταμήλο, δεν θα ήταν πολύ απλό να πει η κυβέρνηση σήμερα που συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, να πει. Επειδή δεν έχει λοιπόν η Ελλάδα χρήμα, θα πρέπει να δανειστεί. Και όταν δανείζεται, ο δανειστής θα σου βάλει όρους. Αν λοιπόν θες να κάνεις το μάγκα και να διώξεις το δανειστή, βγάλε χρήματα εσύ. Απλό δεν είναι αυτό. Απλό. Για να βγουν όμως χρήματα και θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Ταμήλο, μια που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, θέλω να μας πει μία. Ενέργεια, ένα μεταρρυθμιστικό μέτρο που πήρε η κυβέρνηση για να απελευθερώσει την εργασία. Αυτό που είπα πριν. Ας πούμε, δεν μπορούν δύο επαγγελματίες να βάλουν ρεφενέ για να πληρώνουν μία γραμματέα. Και όχι μόνο το ξέρετε αυτό. Ακριβώς. Δεν μπορούν. Πού είναι η ανάπτυξη και πού είναι οι επενδύσεις για να έρθει εμπόριο χρήμα. Πού είναι αυτά. Να έχει το σπίτι του ως έδρα για επαγγελματική εργασία. Του λέει η εφορία ποιο χώρο ορίζεις αυτόν. Όρισε τον πόσα τετραγωνικά είναι. Και αν έρθει και κάνει έρευνα, θα πει Ντάξει. γιατί δεν τον όρισες, γιατί εδώ έχεις μια καρέκλα, ας πούμε, και δεν έχεις κυβότια. Λοιπόν, αυτά είναι τρελά πράγματα. Άρα, πότε στην εποχή του διαδικτύου, όταν όλα γίνονται, η οικονομία λειτουργεί και τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς, η κυβέρνηση τόσα χρόνια μετά και όλες οι κυβερνήσεις δεν κάναν ούτε μισή μεταρρύθμιση. Δεν λειτουργεί η πληροφορική πουθενά στο γιατί δημόσιο. Όμως να είναι υποχρεωμένος. Επομένως, λέει ο κύριος Ταμήλος, για, θα δει γιατί να είναι υποχρεωμένος ο ελληνικός λαός να πληρώσει δάνεια για τα οποία δεν ευθύνεται. Γιατί είναι υποχρεωμένος να πληρώσει δάνεια για τα οποία δεν ευθύνεται. Όμως τα πήρε τα δάνεια η κυβέρνηση την οποία εξέλεξε. Θα τα δώσει πίσω. Ναι, αλλά τώρα είμαστε σε μια κατάσταση. Χρωστάμε στους άλλους λαούς, χρωστάμε. Στον Πορτογάλο χρωστάμε, στον Κύπριο που χρεοκόπησε χρωστάμε. Στον Βούλγαρο χρωστάμε. Ας συζητήσουμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, μπορούμε να το πει, να τα δώσουμε πίσω. Σου είπα λογική. Διότι συνεχώς πάνε στις τράπεζες. Ποιος έφυγε να καταθέσει. Λογιστικές εγγραφές. Λογιστικές εγγραφές. Άμα πας να τους τα βρεις, θα υπάρχουν μία. Δεν υπάρχουν μία. Χρειάζεται πάντα η Ελλάδα. Πρέπει και η Ελλάδα πάντα έψαχνε να βρει έναν για κακό. Κύμουλο. Έναν όχι, κακό. Είναι εντυπωσιακό μόνο για αυτό να το πω, γιατί είχαμε τηλεφώνημα. Το διάρρηση είναι Λοβέρδε, στο μέρα μου. Και όμως, αυτή η ιστορία θα οδηγήσει τα ακίνητα στο απόλυτο μηδέν, στην πλήρη απαξίωση. Όταν σκέφτονται κάποιοι ότι θα μας πάρουν τα ακίνητα, προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον για κάποια φιλέτα, ας πούμε. Ναι, αλλά ναι. Ακριβώς το διάρρη στην Κυψέλη ή το τριάρι στην Καλλιθέα του 30 ετίας, ποιος θα το πάρει, να το κάνει τι, ας πούμε, να το πάρει ένας Άγγλος, γιατί. Οι Έλληνες σου λέει θα το πάρω και θα το πουλήσω πού, όταν. Ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα το αξιοποιήσω. Καταρχήν, δεν ξέρω, μπορεί μετά λάθος, από 10 χρόνια. Λάθος. Ο κερδοσκόπος θέλει να τα οικονομήσει τώρα. Δεν είναι μακροπρόθεσμος επενδυτής. Όταν υπάρχουν 350.000 άδεια διαμερίσματα. Και όταν τελικά όλα αυτά που θα εκπληστηριαστούν θα φτάσουν το εκατομμύριο και πρέπει, προσέξτε, και είναι υποχρεωμένος να πληρώνει φόρο ακίνητης περιουσίας για όλα αυτά, δεν θα τα πάρει κανένας, είναι κοινή λογική. Θα φτάσουν στο μηδέν και αυτό θα έχει επίπτωση και στην κρατική περιουσία. Βέβαια. Και αυθηνείς θα πέσουν οι τιμές. Συζητάμε λοιπόν για προστασία η οποία δεν θα προστατεύσει κανέναν. Και δεν συζητάμε, το ξαναλέω, πώς θα πάρει μπρος η μηχανή του αυτοκινήτου που είναι χαλασμένη και όχι αν τα καθίσματα θα έχουν μπλε ή μπέζ τα πετσαρία. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και μιλάμε, κύριε Ταμήλο, και για φόρους ακινήτων σε μια εποχή που είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός στην τριπτική πλειοψηφία δεν αντέχει να πληρώσει άλλους φόρους. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι επειδή πέφτει ο τζίρος των φυσικών προσώπων και των εταιριών, άρα λοιπόν τα έσοδα που εισπράττονται από τους άμεσους φόρους, τις ετήσιας δραστηριότητες του καθενός πέφτει λόγω της ύφεσης, αυτό πρέπει να αναπληρωθεί. Αυτό κάνει η λογική, αυτή είναι το Υπουργείο.
Ό,τι χάνω από το φόρο φυσικών προσώπων το βάζω στα κίνητα. Ας αυξήσει το τζίρο. Μέχρι να αυξηθεί ο τζίρος. Μα δεν έχει μέχρι, γιατί ο τζίρος δεν αυξάνεται αυτόματα. Κοιτάξτε, ο τζίρος θα αυξηθεί αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Προσέξτε όμως. Ωστότε δεν μπορώ να πω τον συνταξιούχο δεν συμπληρώνω έως όταν αυξηθεί ο τζίρος. Δεν μιλάμε για τον συνταξιούχο. Δεν μιλάμε για τον στρατιωτικό δεν συμπληρώνω. Ναι, μπορείς όμως να πεις ότι κοιτάξτε, επειδή περνάμε ζώδια, δεν θα βγει άλλος 50 συνταξιούχος. Διαβάζω πρωτοσέλιδα εφημερίδων προϋποθέσεις για σύνταξη στα 50. Είναι δυνατόν το συζητάμε αυτό? Είμαι 52 χρονών, ας πούμε, και αισθάνομαι ότι στίβω την πέτρα. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος ότι θα βγει στη σύνταξη, θα με σκότωνε. Είναι δυνατόν κάποιος να λέει σύνταξη στα 50 σε μια Ελλάδα που καταραίει? Φίλε, στα 50 εδώ έχουν βγάλει 35ρδες, έχουν βγάλει 45ρδες στο παρελθόν από διάφορες εταιρείες, Ολυμπιακή και ΟΤΕ και διάφορες άλλες δημοσίες και ΔΕΚΟ. Λοιπόν, έχουν βγάλει, τι μου λέτε τώρα, στόλοι ολόκληροι από 35χρονοι και 40χρονοι βγήκαν στη σύνταξη. Πώς να βάγεις αυτό το σκάφος που λέγεται η Ελλάδα? Πώς να βάγεις οικονομικά? Στην Ολυμπιακή πλήρη. Βγάλαν όλους τους ταξίχους και τους κάνατε μπέλτες στην Ελλάδα, τους κάνατε όλους τα παίζει για να μπορούν να δουλέψουν τώρα. Νέοι άνθρωποι σήμερα, 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε ότι η ηλικία των 50 δεν είναι ηλικία συνταξιοδότησης. Ντρεπόμαστε να το πούμε. Δεν είναι δυνατόν σε κανένα κράτος να υπάρχει 50 ετών συνταξίουχος εκτός ένα ανάπηρος. Υγιής άνθρωπος 50 ετών να παίρνει σύνταξη είναι ανίκουστο. Αυτό το πράγμα δεν το λέει η κυβέρνηση γιατί θα χάσει ψήφους. Βγάζει τους πολίτες άχρηστους, ανενεργούς. Και τους πολίτες τους ίδιους. Αφαιμάσει όσους έχουν ένα τούβλο, ένα τουβάρι για να πληρώνει τους συνταξίουχους των 50 ετών. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πότε θα το καταλάβουμε? Επίτε το όμως, κάντε το. Και εδώ πέρα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να το κάνουν. Φωνάζουν γιατί δεν είναι προηγούμενοι και κάνουν τίποτα. Και πάντως πρέπει να το μαζί μας να τα αλλάξουμε. Και τις πολιτικές αξίες είναι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο θέμα δικαιοσύνης. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών πάνω στις εμπορικές αξίες. Και δεν το κάνει γιατί πιστεύει ότι θα εισπράξει χώρα. Το είπε και στο Χάρης. Δεν ντρέπεται κοντζάμι υπουργός να πει ότι εγώ δεν εφαρμόζω τον νόμο. Έχω τις αντικειμενικές αξίες του 6 και του 7, δηλαδή ξέρω τι παρανομώ, μολονότι ο νόμος με υποχρεώνει να τις αναπροσαρμόζω κάθε 2 χρόνια. Παρανομώ για να σας τα πάρω. Δηλαδή, αυτός ο υπουργός είναι μια κόμμα. Αυτό είπε. Άρα και Αρβανιτόπουλος και Στουρνάρας έπρεπε να φύγουν κλωτσιδών από την κυβέρνηση. Εάν θέλουμε, αν αντιλαμβανόμαστε τι θα πει μια Ελλάδα σε κρίσιμη κατάσταση, μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα ύπαρξης πια. Μισό λεπτό. Τα λέτε κύριε Χυμαρόδη, με Χυμαρόδη. Ακούστε καθώ τα λέω. Γιατί δεν συμφέρει να πέσουν οι κυβερνήσει. Μα πνίγουν οι χύμαροι. Είναι η διαδικασία πάρα πολύ περίεργη. Δηλαδή, αν ρίξουμε τι αντικειμενικέ, καταρχά τον ίδιο φόρο θα πάρουμε πάλι. Είτε χαμηλή είναι η αξία του σπιτιού σου ή μικρότερη, εγώ θα είμαι δεσμευμένο. Γιατί δεν θα πάρει καθόλου. Αφήστε λίγο. Δεν έχετε υπολογίσει ότι δεν θα διαφέρει από τη ληστεία. Δηλαδή, ξέρω ότι συγχωρολογώ άδικα. Παράνομα ουσιαστικά, διότι δεν είναι αναλογικό του εισοδήματό σου. Ξέρω ότι δεν έχει τα χρήματα, αλλά θέλω να τα πάρω. Γιατί αυτά θέλω. Αυτό κάνει και ο ληστής. Και να θυμίσω, κύριε Τζίμερ, το γνωρίζετε καλύτερα μου, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν αγορά ακινήτων. Δηλαδή, να πεις, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω αυτόν τον φόρο, αλλά θα το βγάλω, θα αναγκαστώ. Ας το αναγκαστώ να το πουλήσω αυτό σε αντικειμενική του αξία. Μπορεί να σωστή χώρα που τώρα ψηφίζει αντιλαϊκά μέτρα, αντιλαϊκά νομοσχέδια. Σωστή χώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο όταν κάποιο δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Να τον βάλει στη φυλακή. Δηλαδή, για να του βελτιώσει τη ζωή, γιατί αυτό είναι η ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα, για να του βελτιώσει τη ζωή, τον βάζει στη φυλακή. Κύριε Τζίμερ, εντάξει, εσείς δεν θα μην πληρώνει κανένα τίποτα. Όχι, να μην έχει μαγαζί, να μην πληρώνει, να μην πληρώνει. Όχι, καθόλου. Και να μην πάρει και σύνταξη. Καθόλου, τι λέτε. Να δουλεύουμε μέχρι τα 70 επί την ημέρα. Όχι, όχι. Είπα στα 50 δεν είναι ηλικία συντάξιμη. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε να μην πληρώνει κανένα τίποτα. Η κανονική ηλικία. Ό,τι έβαλε στη ζωή του, θέλετε να παίρνει σύνταξη. Θέλετε να σας πω τι λέμε. Η κανονική ηλικία που μπορεί κάποιος να παίρνει σύνταξη είναι από τα 62 και πάνω. Όσο θέλει. Από τα 62 και πάνω. Αλλά σε ένα ασφαλιστικό σύστημα ανταποδοτικό που οι δικές μου εισφορές δηλαδή μπαίνουν σε ένα δικό μου λογαριασμό και μου χρηματοδοτούν τη δική μου σύνταξη, μπορώ να επιλέξω αν θα βγω στα 62 με αυτή τη σύνταξη, στα 65 με αυτή, στα 67 με αυτή, άμα θέλω να δουλεύω μέχρι να πεθάνω και να πάρουν αυτό το ποσό τα παιδιά μου τα εγγόνια. Δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί πρώτον εσείς δεν θα βγείτε ποτέ πρωθυπουργός να το κάνετε, αλλά και αν βγείτε με το καλό, μην είστε τόσο σίγουρος. Πρέπει να περιμένουμε 30 χρόνια για να βγει η πρώτη συνταξιούχη από εσάς. Σημασία δεν έχει να βγω εγώ πρωθυπουργός. Σημασία έχει να βγει
στην κυβέρνηση να βγει πρωθυπουργός ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομία, ξέρει από κοινή λογική, λοιπόν, και επιτέλους δεν συνδέεται με όλο το διεφθαρμένο λοιπόν, σύστημα το οποίο οδήγησε την Ελλάδα δεν εδώ πέρα. Δεν υπάρχει διεφθαρμένο σύστημα τώρα, αυτά είναι όλα... Δεν υπάρχει διεφθαρμένο, είναι μια χαρά. Γενικεύουμε τα πάντα αυτά. Η διαφθορά, η σύψη και η πόκα βασιλεύουν σε αυτή τη χώρα. Οι τελευταίες κυβερνήσεις δεν έκανε τίποτα άλλο, το να γίνουν πλούσιοι, να γίνουν κρίση. Φτωχοί ήταν όλοι και γίνανε πλούσιοι. Κρίση. Με πύλες, με κότερα, με πισίνες, με πολλά για πράγματα. Ρωτήστε τον κύριο Παυλόπουλο πόσα δικά του σημειώματα πήγαν στα δύο πανεπιστήμια, στο Πολυτεχνείο και στο Καποδιστριακό, πόσα δικά του σημειώματα πήγαν όταν ήταν υπουργός. Ρωτήστε τον. Εγώ ξέρω πόσα είναι. Να βγει ο κύριος Παυλόπουλος αύριο και να πει διαψεύδω το Τζίμερο και διαψεύδω και εσάς και δεν έκανα κανέναν διορισμό, κανέναν δεν έστειλα στα δύο πανεπιστήμια τουλάχιστον και μετά θα έχουν πολύ πλάκα. Εντάξει, μπορεί και να έκανε, εγώ δεν το ξέρω, αλλά έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη χώρα οι διορισμοί των πολιτικών είναι κοινή στην κοινή. Ωραία, εφόσον είναι λοιπόν οι διορισμοί κοινός τόπος και ήταν η συνήθειά τους, να βρούμε πολιτικούς που να μην την έχουν αυτή τη συνήθεια. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Για αγαπητέ κύριε, λέμε την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας. Δεν βομβαρδίζουμε κανένα. Αν νιώθει κάποιος ότι βομβαρδίζεται, να μας πει γιατί βομβαρδίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν περνάτε στην επαρχία. Σε επαρχία πάτε καθ' όλοι ταξιδεύετε. Λέω το εξής. Πηγαίνετε στα χωριά, δείτε πώς ζει ο κόσμος. Ο κύριος Σταμήλος συνεχώς. Συνεχώς. Λέω γενικά δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το δύσκολο το οποίο δεν το εξτομίζει κανένα. Στο δημόσιο υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και σήμερα έγραψα για τον διευθυντή του ΚΕΠ Ηρακλείου, τον οποίον συνάντησα ένα Σάββατο σε ένα σεμινάριο που κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα πήγαινε, δεν έδινε μόρια. Ήταν ένα σεμινάριο στο οποίο βρέθηκα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για το πώς θα έκανε καλύτερη την υπηρεσία του και μαθαίνω ότι έρχονται από τη Βοσνία Ζεγοβίνη να πάρουν μαθήματα από το ΚΕΠ Ηρακλείου για το πόσο καλά δουλεύει. Για να το εφαρμόσουν και αυτοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να που η Ελλάδα με αυτούς τους δημόσιους υπάλληλους μπορεί να ξαναδιδάξει πρωτοπορία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν κάνουν. Εμείς λέμε ότι. Καθόλου, ποτέ. Αρχή είπατε ότι όλοι όχι, μπήκαν με μέσα. Όχι, καθόλου. Από την πρώτη όλοι στιγμή. Είναι δίπλα στο Honda Center. Σας παρακαλώ. Από την πρώτη, ναι, όταν κάνουν απεργία, κάνουν απεργία όλοι. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι. Τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα και κυρίως αναποτελεσματικά. Επιμένω στην έννοια του αναποτελεσματικού, διότι πρέπει η Ελλάδα να βγει από την ύφεση. Αν λοιπόν πεις ότι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος είναι καλός, πρέπει να πεις και ποιος δεν κάνει. Αυτό δεν το λέει κανένας. Εγώ λέω ένα κριτήριο. Υπάλληλοι γραφείου, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, πρέπει να φύγουν αύριο. Είναι δυνατόν να συμμετέχεις στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού δημοσίου και να μην ξέρεις δεν να στείλεις ένα email. Δεν ξέρει τώρα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τι μου λέτε τώρα. Που ήταν μέσα στο δημόσιο και μπήκαν σαν στη γραφομηχανή. Εκπαιδεύτηκαν με τα χρόνια μετά το 90, τη δεκαετία του 90. Εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος. Ωραία. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος, λέω κάποιος, γιατί εγώ έχω συναντήσει πολλούς στις σχέσεις μου με το δημόσιο. Που δεν ξέρουν ούτε να τον ανοίξουν τον υπολογιστή. Και είναι υπάλληλος γραφείου, πρέπει να φύγει αύριο. Είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο. Διότι όταν υπάρχουν τόσοι άνεργοι, με προσόντα, τόσοι νέοι, οι οποίοι μοχθούν
οι οποίοι ονειρεύονται μια διαφορετική χώρα και είναι έτοιμοι να αναλάβουν θέσεις και στο δημόσιο, το να μπαίνει κάποιος άχρηστος, ο οποίος δεν χρειάστηκε και δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να βελτιωθεί ο ίδιος, να παρακολουθήσει τι γίνεται στον κόσμο, να μάθει μια δεξιότητα, να εκπαιδευτεί. Αυτός δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει στον εξυγχρονισμό του δημοσίου. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί λέμε για αξιολόγηση, αλλά η αξιολόγηση λέει εσύ είσαι άξιος, πρέπει να πας μπροστά. Εσύ είσαι εκπαιδεύσιμος, μπορώ να σε βελτιώσω, αλλά και εσύ είσαι άχρηστος και πρέπει να φύγεις. Αυτός ο άχρηστος λοιπόν που πρέπει να φύγει είναι κυρίως ο κομματικός στρατός που στηρίζει τα δύο κόμματα. Γι' αυτό λέμε ότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Έτσι η Ελλάδα αποκλείεται να βγει από την ύπαιξη. Δεν πρέπει να κάνει και τη δουλειά του κάποιος που δεν γνωρίζει. Κύριε, όχι, πρέπει να την κάνει. Μπορεί να μάθει να κάνει ένα σεμινάριο, τι μάθει. Μην του κάνουμε κιόλας άνθρωπος, επειδή είναι άνθρωποι. Μπορεί να κάνουμε μισό λεπτό σεμινάρια και μπορούμε τα σεμινάρια να μάθουν οι άνθρωποι για να πάνε στη δουλειά του. Μισό λεπτό. Στην Ευρώπη, καταρχήν, αφήστε να ο λαϊκισμός πάλι. Να ο λαϊκισμός, γιατί από πού ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε η τεχνολογία. Λοιπόν, από πού ξεκίνησε η τεχνολογία, κύριε Τσίμερα. Από πού ξεκίνησε η τεχνολογία. Τι θα πει τώρα. Από πού ξεκίνησε, αφού μου λέτε λαϊκισμός. Ποιος είναι ο λαϊκισμός. Ο δικός μας ή ο δικός μας. Εσύ μιλάτε για ένα εργαζόμενο που ήθελε υπολογιστή να φύγει από τη δουλειά του. Μα είναι λαϊκισμός. Και αυτή τώρα είναι λογική. Συγγνώμη, διαφωνείτε με αυτό που λέω. Να χάσει τη δουλειά του. Φυσικά θα τη χάσει. Άρα πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε προς τα πίσω. Όχι, δεν πάμε. Προς πίσω πας. Όταν του λες φύγε για να ξέρεις. Όταν του λες φύγε για να ξέρεις, το πας πίσω. Προσέξτε, μισό λεπτό. Ενώ του λες μάθε, το πας μπροστά. Σας λέω έτσι λοιπόν. Έτσι είναι, κύριε. Η μάθηση είναι καθημερινή. Σας λέω λοιπόν. Σας λέω λοιπόν. Ότι κάποια στιγμή. Θα πάει να μάθει. Ωραία. Το ποίημα το είπατε. Το είπατε το ποίημα. Όταν μισό λεπτό. Το ποίημα το είπατε. Όχι, δεν είναι ποίημα. Είμαστε αφορίζουμε του πάντε. Αφορίζουμε του πάντε τόσο εύκολα. Φύγε εσύ, δεν ξέρει. Είμαστε όλοι Αϊνστάιν εκτό από αυτού που δεν ξέρουν τι να μην κάνετε γιατί μου λέτε τώρα. Άλλο δεν ξέρει τη δουλειά μου και άλλο δεν ξέρει υπολογιστή. Λοιπόν, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα του πετάξουμε όλου στα πεζοδρόμια τώρα δεν ξέρει υπολογιστή. Τέλεος, ο οποίο δεν ξέρει υπολογιστή, δεν κάνει να μάθει. Για τη δουλειά αυτή. Να μάθει. Εσείς ξέρατε όμως όταν. Κάνει... Πριν μάθετε, εσείς ξέρατε. Μπορεί όμως να κάνει. Πριν μάθετε, υπερχειρίζεστε. Ξέρατε. Εγώ έμαθα μόνος μου και έμαθα όταν πρωτοβρήκαν οι υπολογιστές. Λοιπόν, και αυτό θα μάθει μόνος του. Λοιπόν, το πετάξουμε λοιπόν στα σκουπίδια. 20 χρόνια δεν έμαθε μόνος του. Πάει να πει ότι δεν έχει διάθεση για να μάθει. Για να το βάλουν κάποιοι εκεί εκτός από τα κομματικά ρουσφέτια, για να το βάλουν κάποιοι. Μπορεί όμως μισό λεπτό να δείτε πόσο λαϊκισμός βουλιάζει αυτή τη χώρα. Μπορεί αυτό που σε ένα γραφείο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί είναι και η δουλειά που σε κάνει, να μην έχει ενδιαφέρον για τη δουλειά. Μπορεί αυτό να έχει άλλες δεξιότητες. Με κομματικά κριτήρια μπορεί να είναι εκεί στις αποθήκες, όπως είναι και άλλοι κομματός κύλα λοιπόν, σε αποθήκες γραφείων. Άλλοι όμως έχουν αξιολογηθεί. Στη Δανία που τη θεωρούμε ως παράδειγμα και θέλαμε να γίνουμε Δανία του Νότου, ένας άνθρωπος στην επαγγελματική του ζωή αλλάζει 16 φορές πόστα. Αυτό βοηθάει στο να παίρνει περισσότερα λεφτά. Βοηθάει στο να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, να υπάρχει παραγωγικότητα στην οικονομία. Όταν κάποιος πάει σε μια θέση και μένει εκεί μέχρι να πάρει σύνταξη, χάνει τη διάθεσή του. Άρα ένα κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για την ανάπτυξή του, θα πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις μια άλλη δουλειά καλύτερη από αυτή που έχεις. Αυτό σημαίνει κινητικότητα στην εργασία. Αυτό δηλαδή που εσείς βλέπετε ως καταδίκη στο να βγεις στον δρόμο, ένα άλλο κράτος ή άλλα κράτη που ενδιαφέρονται γενικά για τον κόσμο και όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το βλέπουν σαν μια ευκαιρία να έχουν καλύτερη δουλειά όλοι. Αν λοιπόν αυτή την οτροπία την αποκτήσουμε, αυτός που φεύγει από μια θέση θα πάει σε μια άλλη, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτή αυτή η άλλη θέση. Και δεν θα είναι ανοιχτή αν δεν πάρουμε, ξαναλέω, τα μεταρρυθμιστικά δομικά μέτρα που πρέπει να πάρθουν και έπρεπε να είχαν πάρθει από το 9, για να μην πω από το 80. Είσαστε κύριο Κυμαρόδης. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει να δίνουμε πάντα την ευκαιρία. Τελειώνει.